Συνεχίζουμε, είμαστε αυτή τη στιγμή winner semis στο preliminaries. Έχουμε λοιπόν έναν παίκτη από την Αμερική που έχει επισκεφτεί την Ελλάδα και παίζει στη σκηνή μας. Παίζει Λουσίνα. Από όσο έχω δει είναι πολύ καλός παίκτης και μου αρέσει πολύ πιστεύω που παίζει Λουσίνα. Χρειάζεται να έχουμε πιο πολλούς Λουσίνα παίκτες θα έλεγα. Τώρα παίζει εναντίον του Παπα Φίλιπς, ο οποίος είναι κλασικός μας παίκτης κι αυτός. Παίζει Joker. Θα σου πω Dodge εκεί. Ναι. Ο Παπα Φίλιπς είναι αυτός που εκμεταλλεύεται περισσότερο τον Αρσέν θα έλεγα. Δηλαδή μόλις έχει Αρσέν απλά πατάει κουμπιά. Νομίζω περίπου έτσι πρέπει να κάνει. Ναι, ακριβώς. Τώρα του έφυγε το Αρσέν όμως, έχει λίγο advantage έτσι. Τόση ώρα. Θα κρατάει τόση ώρα, ναι. Ω, αχ, που θα κάνει αυτό. Καλά, δεν είναι. Κάνω νέα σε αφέρα, όχι. Πάει για το Edgar. Πολύ σημαντικό Edgar, ναι. Ναι. Έτσι πρέπει με Λουσίνα. Ω, έσπασε η ασπίδα. Για να δούμε τι θα κάνει. Εντάξει, σμάσα κάτι, ναι. Το κορπί. Κάνει τόσο συντάμα λοιπόν το Smash Attack. Ναι, έπρεπε να πρόσχε και ο Σπύρο. Δεν περίμενα να πάει. Τώρα βρίσκεται πίσω και έχει και Arsene, βάζει άλλο τόσο damage. Ναι, ήδη 50 damage αυτό. Ωραίο αμπί, αλλά δεν είναι αρκετό. Πάτσε. Για να δούμε. Θέλω να δω έτσι τα πλαίσια του εξωτερικού να δω. Όπου πάθει, άρχιτο. Τον πέτυχε. Είμαστε ίσα στα stock. Με λίγο προβάδισμα από Παπα Φίλιπς. Ωραία, oh, τώρα πολύ και... ωραίο. Αχ, στο έτσι τώρα. Παρ' όλα αυτά το side B θα του δώσει πολύ damage. Κατάει το πλεονέκτημα, αλλά έχει Arsene τώρα ο Dr. P. Ναι. Και όπως είπα, το χρησιμοποιεί το Arsene πολύ. Κυρία τώρα... Α, δεν πάει για κάποιο Edgard όμως, δηλαδή... Οι κινήσεις νικάνε, ας πούμε, πολλές επιθέσεις. Πάντως βλέπω ότι ο Spyro περιμένει αρκετά το counter, δηλαδή... Έχει ίσως υπερβολική υπομονή. Ναι. Αχ, είναι το tech. Ναι, έχασε το tech και τώρα βρίσκεται πίσω. Mm. Είναι δύσκολο αυτό για τον Joker γιατί πρέπει να μαζέψει τον Arsene. Χωρίς Arsene, yeah, το kill δεν είναι τόσο εύκολο. Πιο γρήγορα. Αλήθεια. Έχω αυτή την εντύπωση, είμαι σίγουρο. Αν είναι... Αν είναι ο αντίπαλος ψηλά ή ο... Ω, τι είναι αυτό απ' τίλτ. Όχι, ήταν άψη μας. Α, είναι και εγώ. Τον πρόλαβε ίσα ίσα στην πλατφόρμα. Κύριε λοιπόν. Νομίζω yeah. Όσο είναι μπροστά ο Joker... Όσο είναι πίσω ο Τζόκερ να μαζεύει πιο γρήγορα. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Τώρα δεν το έχω επιβεβαιώσει. Θα ναι. Τρουκάρω λίγο ένα πράγμα. Δεν παίζει να έχει δίκιο, παίζει να έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά είμαστε ίσα με Arsene. Έχει ευκαιρία να κάνει ένα down air σε κάτι για να. Ναι, ακόμη και ένα δυνατό mass attack παίζει να το πάρει. Φυσικά, έχει στην άκρη. Το έχει πολύ όμω τώρα ο Σφυρό. Άλλο ένα counter. Τελειώνει όμω ο Arsene τώρα. Το κακό σημείο, όχι, δεν βγήκε το confirm, Spyro. Smash, safe! Πολλά smash εκεί, αλλά δεν την παρούσα. Ναι, ήθελε να ξανακάνει κάποιο νέα σε κάτι. Λίγο τα landings του Παπα Φίλιπς δεν είναι καλά. Πάντα τεξ. Ναι. Κακό. Πρέπει να προσέχει εκεί, γιατί ο αντίπαλος μόλις κάνει hook ο Joker, δεν μπορεί μετά να κάνει κάτι για λίγο, άρα μπορεί ο αντίπαλος εύκολα να τον πετύχει με ένα B. Βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει το... Αυτό που πατά σκουπί και η στιγμή πιάνει ταυτόματα στο ledge που έχει ας πούμε σου. Δεν ξέρω αν έχει αυτό. Όντε. Έχει ένα μικρό delay από όσο ξέρω για να ανέβει. Γιατί στο 4 ας πούμε κάποια όσοι είχαν tether άμα ναι, μπορούσαν να ανέβουν αμέσως. Έκανε ναι, instant grab. Ναι δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί είναι special. Λέω. Είναι αμπή αυτό. Ναι. Καλά και η zero shoot το side B το κάνει. Ω βλέπω και Wolf. Ο Wolf λοιπόν ο άλλος του χαρακτήρας που παίζει. Φαντάζομαι ότι τον διάλεξα την πίστα. Πιστεύω η Battlefield είναι η καλύτερη πίστα μάλλον της Λουσίνα. Ναι, ναι. Άρα εντάξει τώρα που πήγε εδώ πέρα, λέει γιατί να μην βγάλει και τον Wolf. Εγώ πιστεύω ότι κάνει καλύτερα τα punches στη delay του side B. Και με τα grabs έχει επίσης καλύτερα punches. Ναι. Νομίζω λίγο τον έμαθε και τον Παπα Φίλιπς και να τον κάνει punish. Oh, το περίμενα αυτό, αλλά δυστυχώς ήταν λίγο πιο μακριά από εκεί. Θέλει να πετυχαίνει και αυτά τα τριφλίδια. Και προσπαθεί να τον πετύχει κάποιο ρόλ. Δυστυχώς δεν του έχει βγει καλά αυτό το Arsene του Παπα Φίλιπς. Τώρα το χάσει.
αυτό το παιχνίδι δεν το βρούμε. Θυμίζει αυτό που βλέπω πολύ στο εξωτερικό, ότι οι παίχτες από το παιχνίδι παίζουν λίγο safe, να δουν πώς παίζεις και μετά απλά ναι. διαβάζουν όλο το δεύτερο game. Κάνει τώρα. Ναι, είναι όλο το θέμα να κάνεις adapt στον αντίπαλό σου και να παίζεις πιο άνετα μετά. Από ό,τι φαίνεται και με τον Wolf αυτό βοηθάει, γιατί άμα ξέρεις τις επιλογές του αντιπάλου μπορείς να κάνεις καλό πάνεις. Όπως εδώ πέρα. Έχει καθετρότητα κράτσε έδαφος. Έχει παρατηρεί ότι κάνει πολλά jump από ναι. το ledge. Και ο Wolf είναι τόσο δυνατός με τον back air του. Μόνο 33 damage, 45 τώρα. Με λίγα χτυπήματα. Κυρίως τα πιστόλια. Βλέπουμε πως είναι το πάνεις τώρα πια. Είναι πολύ πίσω από ο Παπαφίλιπς. Ναι. Ωραίο αυτό όμως. Λίγο ήθελε για να πείστε το καλά. Α, ωραίο το πάνεις, προλαβαίνει μετά το side B. Καλή δουλειά, για να δούμε. Θα βάλει λίγο παραπάνω damage με Arsene. Κάνει όλη την ώρα down smash εκεί πέρα. Κάνει down team. Δύο φορές πιο γρήγορα. Εντάξει, θέλει να τον βγάλει μέσα. Είναι αρκετά γρήγορα έτσι κι έχει 0 damage. Θα καλύψει τις δύο πλευρές, υποθέτω. Ω, ωραίο! Oh. Okay. Ξαφνικά έχουμε παιχνίδι, για να δούμε. Είναι λίγο πίσω, αλλά είναι, άμα ξανακάνει αλλά... ένα ωραίο edge guard. Τώρα γίνεται το adapt και αυτό... από τον Papa Phillips. Δεν βλέπω να αλλάζει το playstyle του, απλά έτυχε το, γιατί βλέπω κάνει τέτοια πράγματα. Όχι, αν δεις τα όπλα δεν μπαίνει πάνω του όμως, θα κάνει και πάει λίγο πίσω. Άλυτο. Ωραίο. Όπως βλέπεις τώρα τα χρησιμοποιεί ναι, τα πράγματα και καλύπτεται. Ευκαιρία τώρα. Θα πάρει το Arsene τώρα. Τελευταία ευκαιρία με αυτό το Arsene, το αντέξει. Ναι, άμα το πάρει το kill εδώ. Το πήρε το ρίπ που λέγαμε εκεί. Ωραίο παιχνίδι, πάντων 2-0. Πολύ ωραίο, ναι.